Λοιπόν, είμαστε εδώ στο περίπτερο του κύριου Αντρέα, ο οποίος θα μας μιλήσει και θα μας πει λίγο τι ήρθαν σήμερα εδώ πέρα να κάνουν και τι να δείξουν. Είμαστε εδώ στο γιορτή του κρασιού, την οποία είμαστε εθελοντές εδώ, εγώ μαζί με την οικογένειά μου και είμαι αντιπρόσωπος για τα χρυσαφικά, για σήμη, για χρυσά, τα οποία τα κάνει η Πολίτσα και ο σύζυγός της. Αυτά είναι στα Λεύκορα, τα οποία Λεύκαρα, πάνω Λεύκαρα, τα οποία μπορεί να τα παραγγείλεις όποτε θέλεις. Ο εκείνος που θέλει να πιάσει για δώρο σκολαρίτσα ή σταυρός ή κυπριακά, είναι πολλά καλά πράγματα και αξίας, τιμής, καλών ασήμιν, καλών χρυσών, το οποίο όποιου και σε μικρά παιδιά, σκολαρίτσα, βρασόλια, που μπορείς να τα παραγγείλεις. Αυτά είναι ευχάριστα για μας τους απόδημους να υποστηρίξουμε την πατρίδα μας, τα πατρικά μας, τα Λεύκαρα. Αυτά είναι το σωστό. Και ελπίζω με τη δύναμη του Θεού να έχει παραγγελίες οι οποίες από εμάς τους απόδημους που θα την υποστηρίξουν την Πολίτσα. Πολύ όμορφα. Να πούμε στον κόσμο που μας βλέπει ότι είναι χειροποίητα. Τα φτιάχνετε εσείς οι ίδιοι. Ο κόσμος μπορεί να έρθει εδώ πέρα να παραγγείλει, αν το θέλει χρυσό, ασήμι, σχήμα. Αυτό είναι η διεύθυνση, όπως το βλέπετε. Ναι, όπως το βλέπετε εκεί, είναι η διεύθυνση και το τηλέφωνο που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί της. Ναι, αυτά ελπίζω κάτι να γίνει. Άρα δηλαδή ο κόσμος τα παραγγέλνει, εσείς τα φτιάχνετε και τα στέλνετε. Ναι. Παίρνει πολύ χρόνο για να φτιαχτεί κάποιο κόσμο. Εξαρτάται από τη δουλειά που έχει. Μπορεί, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω και σε μια εβδομάδα. Είναι δύσκολο. Όποτε μπορεί θα το φτιάξει και θα ιδιοποιήσει, θα στείλει. Ωραία. Έχετε κατάστημα, είπαμε, στην Κύπρο, σωστά? Στην Κύπρο, ναι, είναι το κατάστημα εκεί. Νομίζω είναι απέναντι από την Κυπριακή Τράπεζα. Πολύ όμορφα. Όπως βλέπουμε, είναι κοσμήματα. Άρα να φανταστούμε ότι το μεγαλύτερο κοινό είναι γυναίκες που παραγγέλνουν. Ορίστε. Άρα να φανταστούμε ότι το μεγαλύτερο κοινό που παραγγέλνουν είναι γυναίκες. Βεβαίως. Υπάρχουν και άντρες που έρχονται για να παραγγείλουν δώρα για τις γυναίκες τους. Υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω πώς. Αλλά όποιος αυτός που θέλει να παραγγείλει, να πάρει την Πολίτσα στο τηλέφωνο ή μέσω του ίντερνετ, το οποίο μπορεί να την ευκολύνει. Εσείς πώς ξεκινήσατε αυτή τη δουλειά, το να φτιάχνετε, να δημιουργείτε κοσμήματα? Εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα με την Πολίτσα. Το μόνο πράγμα που με έχει πάρα πολύ βοηθήσει και την ευχαριστώ πάρα πολύ, και να κάνω κι εγώ κάτι το οποίο που να τη βοηθήσει στα χρυσαφικά ή στο ασήμι. Όχι μόνο εγώ, αλλά και η οικογένειά μου, όπως το βλέπετε, της έκαμε πεταλούδα με την Κύπρο και μου έκαμε και εμένα την Κύπρο, όπως το βλέπετε εδώ, έτσι, για να την ευχαριστήσω κι εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντρέα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας και σε όλη το προσωπικό του Ελένη και σας εύχομαι καλές δουλειές, καλό πρόοδο και ο Θεός βοηθός μας. Να είστε καλά. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο Wine Festival, στο περίπτερο της Σαλαμίνας, όπου νομίζω είναι το πιο ευγέστο περίπτερο. Οπωσδήποτε. Εδώ. Για πείτε μας τι κάνουμε εδώ. Εδώ κάνουμε... Δεν μπορώ να έρθω πιο κοντά, να καώ. Θα βράσει και να γλώσει. Πολλά. Εμείς κάνουμε τα σουβλάκια της Σαλαμίνας. Είναι όλοι δουλεύκουν με αθυλοκερδός, δεν πληρώνεται κανένας. Και όλα τα λεφτά πάνε στο σωματείο μας. Βοηθούμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, πλάσματα που είναι δυσκολεύονται. Αυτό είναι το έργο της Μιας Σαλαμίνας Λονδίνου. Όπου έχετε αγώνα την δεύτερη πληροφορική. Έχουμε τελικό κυβέρνηση. Και να μας φέρετε για την νίκη.
Λέω ότι είμαι γουρλού, ευελπιστώ να σας βοηθήσω να οδηγήσετε. Αλλά την ημέρα αυτή την αφιερώνουμε τον αντιπρόεδρο μας, τον κυράκο Σπύρου, που περνά μια μπόρα τώρα υγείας και δουλεύουμε για λόγου του και ευχόμαστε να περάσει τον πόλεμο που έχει κουράσει. Να κάνουμε την ομαδική δουλειά. Ναι. Μπράβο, ναι. Και να αγαπάμε ένα στον άλλο. Μπράβο, έτσι είμαστε η Σαλαμίνα. Φαίνεται πολλά έντονα στην ομάδα τη δική σας. Μπράβο, yeah. Είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε μια οικογένεια. Μια οικογένεια. Η οποία δουλεύει αφιλοκερδός για την παροικία μας, για την νεολαία μας. Πόσα χρόνια εδώ? Η Σαλαμίνα είναι ιδρυμένη. Σουβλάκι? Όχι, η Σαλαμίνα είναι ιδρυμένη από το 1971-72. Σαλαμίνα. Ναι. Ξεκινήσαμε μαζί με την παροικιακή, όταν η παροικιακή ξεκίνησε τα σουβλάκια, ξεκινήσαμε και εμείς και κάνουμε τα σουβλάκια, ξέρω εγώ πόσα χρόνια, πολλά χρόνια. Λοιπόν, ελπίζω αυτά τα πράγματα να συνεχιστούν. Ναι. Για να κρατήσουμε τα έθιμα μας. Να έχουμε τα έθιμα μας κοντά μας, να έχουμε την παροικία κοντά μας. Θεωρείτε ότι διατηρείται να διατηρείται η ταυτότητά μας. Σίγουρα. Η ταυτότητά μας η Κυπριακή να διατηρείται και να τη φέρνουμε από γενιά σε γενιά. Βρισκόμαστε σε δύσκολες συνθήκες, είμαστε σε μια άλλη χώρα, ναι, η οποία μας φιλοξενεί, δεν ευχαριστούμε πολύ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά we have to take the opportunity, ούτως ώστε να καλλιεργούμε την νεολαία μας για το μέλλον το οποίο έρχεται μπροστά. Έχουμε νεολαία. Βλέπω έχουμε νεολαία, βέβαια, βέβαια. Άρα είναι μπλέκοντε. Και ευχαριστούμε και το Χελένη, το οποίο μας υποστηρίζει. Πάντοτε. Και πάντα να είμαστε δίπλα σαν και εμείς και εσείς κοντά μας. The Cyprus Wine Festival with Dr. Sergis, and he's going to tell us exactly what he does. He's got a very special academy. Would you like to tell us all about it? Yes, thank you, Samsara. It's a pleasure and a privilege to be interviewed by Hellenic TV. Yes, certainly. I run an education centre. It's called the Dr. Sergis Academy near Enfield Town Station off Southbury Road, and we teach science, maths, and English, GCSE and A level. And occasionally degree level as well in the sciences and maths. And we cater for students young ages from key stage two, that's primary school level, and then throughout the school year, secondary school years, from year seven right through to 18 year olds where they study the A-levels. So we do GCSEs and A-levels in chemistry, physics, biology, mathematics, further maths and English. So that's all the sciences, maths and English. We inspire students. I've inspired hundreds of students that have gone on to become medical doctors, scientists, teachers, lawyers, solicitors. And I've also helped people get promoted and also to enter their PGC course for prospective school teachers. So we have a fully equipped laboratory where we do experiments, and a lot of the actual kids and students love experiments. We've got a fully equipped laboratory like university lab, and all the rooms are very comfortable boardroom type tables, and we serve to inspire students. That's what we're about. That's great. I know you're having a special day as well, aren't you? Can you tell us about your special day? We're going to make my lovely face cream. Yeah. Okay. Yes. Yeah. Well, we've recently been approved as an examination centre. We've just had our first intake of students who sat the exams at our premises, so that's been successful, and we are expanding. So we're basically becoming somewhere between a college and a university, and it's really a pleasure to help students to achieve their goals and their aspirations. Absolutely. And I know you have your examiner here. That's right. On board with us today. My examiner. Hello. And you have your helpers here as well, all of them helping around here. Andrea, Sophia and Stella. Okay, that's great, lovely. Thank you very much. And Alexandria. And Alexandra as well, thank you. Thank you to everyone. Yeah. And we look forward to you and coming especially on your special day there. Thank you. Yeah. Thank you okay. very much. Bye now.
και πάλι, καλώς ήρθατε στο Wine Festival εδώ στο Λονδίνο. Και εδώ κοντά μας έχουμε τον εγκέφαλο να πω, που έφερε τους Κύπριους επιχειρηματίες να συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Γεια σου Αντώνη, Αντώνης Γεωργάκης. Χαίρετε, τι κάνετε, καλώς σας ήρθαμε, να είστε καλά. Εσύ είσαι ο διοργανωτής, το κεφάλι πίσω από όλους αυτούς. Εγώ είμαι ο Αντώνης Γεωργάκης, όπως είπατε. Αντιπροσωπεύω το World Trade Center Cyprus. Και σήμερα είμαστε σε ευχάριστη θέση να πούμε ότι είμαστε εδώ με το Made in Cyprus. Το Made in Cyprus είναι η έκθεση που διοργανώνουμε εδώ και 5 χρόνια στην Κύπρο. Είναι μια έκθεση με κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Και είπαμε ότι ήρθε η ώρα να την πάρουμε και στο εξωτερικό. Και η πρώτη προσπάθεια ήταν εδώ στο Λονδίνο, στην έκθεση του Wine Festival Business Expo. Έχουμε μαζί μας 20 εταιρείες από την Κύπρο. 20 εταιρείες. 4 έχουμε και τη φυσική παρουσία που είναι εδώ μαζί μας, η κυρία Μυριάφη δίπλα, ο Άρτη Κώστα, ο Παπαφιλίππου. Και έχουμε επίσης μαζί μας τους 2 χορηγούς μας, την Αρετή Χαριδήμου, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ, και την εταιρεία Niplas. Έχουμε μαζί μας προϊόντα σε φαγόσιμο, σε κρέμες, σε herbs, τσάια, λάδια. Λίγο απ' όλα, ό,τι φανταστείτε, ό,τι φτιάχνετε και παραγγέλλετε στην Κύπρο. Και είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, γιατί θεωρούμε ότι τους δίνουμε μια ευκαιρία να τους γνωρίσει και ο κόσμος στην Αγγλία, και οι Κύπροι και οι Έλληνες που ζουν στην Αγγλία. Και ελπίζουμε να αρέσουν τόσο πολύ τα προϊόντα, ώστε να βρούμε κάποιες ευκαιρίες να τα βοηθήσουμε να έχουν και μια εξέλιξη και στην Αγγλία. Γιατί όχι. Ναι, φυσικά, και πολλές φορές οι Κύπροι του εξωτερικού νιώθουν πιο έντονα την ανάγκη να έχουν κυπριακά προϊόντα και μπορεί να μην έχουν την πρόσβαση σε αυτά. Το έχουμε ζήσει εδώ και 2 μέρες, είναι απίστευτο. Βλέπουμε κόσμο ο οποίος έχει ζήσει την περισσότερη του ζωή στην Αγγλία και πώς αγκάλιασαν τα προϊόντα, είναι απίστευτο, και όντως νιώθουν πρόσωπο 2 φορές Έλληνες από ότι εμείς, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, διότι εμείς στην Κύπρο πολλές φορές τα παίρνουμε δεδομένα κάποια πράγματα και δεν τα εκτιμούμε. Mm-hmm. Άρα η προσπάθεια που κάνετε δεν είναι μόνο στο Λονδίνο, είναι και σε άλλες χώρες. Ξεκινάει το roadshow τώρα και ο σκοπός είναι να υπάρξει συνέχεια. Όπου υπάρχουν πιθανότητες, όπου θα μπορούσαν τα κυπριακά προϊόντα να δουλέψουν, θα τα βοηθήσουμε εμείς με όποιον τρόπο μπορούμε. Ναι. Γιατί το World Trade Center είναι ένα μεγάλο network, με περισσότερα από 320 World Trade Centers σε όλο τον κόσμο. Άρα, με τις γνωριμίες που έχουμε και τις συνεργασίες που έχουμε, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις εταιρείες να έχουν και έναν καλύτερο αύριο στο εξωτερικό. Δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση όλο αυτό της χώρας της Κύπρου. Είναι κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου, έχουμε τη στήριξη του πάντα. Όμως ναι, η προσπάθεια του Made in Cyprus είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε εμείς σαν World Trade Center και έχουμε πάντα τη στήριξη και του Υπουργείου και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Δήμου Λεμεσού, αρκετοί τομείς που βοηθάνε αυτήν την προσπάθεια. Πώς βλέπεις τους Κύπριους επιχειρηματίες να ενδιαφέρονται να βγάλουν τα προϊόντα τους έξω? Ενδιαφέρον υπάρχει και λίγο ο φόβος, αλλά σιγά σιγά το βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει. Ήδη αρκετά προϊόντα είναι στο εξωτερικό και είναι να κάνουν την πρώτη κίνηση βασικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, και εδώ ερχόμαστε και εμείς μέσα και άλλοι τομείς στην Κύπρο, παράγοντες που προσπαθούν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Ενημερώνονται στην Κύπρο οι εταιρείες, ενώ κάνετε κάποιες εκθέσεις ή άλλους τρόπους για ενημέρωση του κοινού για το πώς ότι μπορούν να συνεργαστούν μαζί σας? Κάνουμε αρκετά συνέδρια και κάνουμε και την έκθεση μας, όπως σας είπα, φέτος θα είναι η 5η χρονιά που γίνεται. 21, 22 και 23 Σεπτέμβρη φέτος θα γίνει στη Λεμεσόν και στο Τρακασόλ, στη Μαρίνα. Εδώ και 4 χρόνια θεωρούμε ότι έχει βρει το σπίτι του η έκθεση εκεί στη Μαρίνα Λεμεσού. Αγκαλιάστηκε από τον κόσμο, όχι μόνο τη Λεμεσού, αλλά από όλον τον κόσμο. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε και κόσμο που έρχεται από το εξωτερικό για να παρακολουθήσει την έκθεση. Και από τα World Trade Center, αλλά και γενικά κόσμο έρχεται. Και γίνεται μια ενημέρωση εκεί. Σίγουρα και μέσω των χορηγών μας, που χωρίς τους χορηγούς δεν γίνεται μια έκθεση, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως σιγά σιγά βλέπουμε ότι όλο και πιο πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται για εκθέσεις, και εμείς θέλουμε να γίνονται εκθέσεις στην Κύπρο, γιατί είναι ένας τρόπος να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, και με αυτή την προσπάθεια θεωρώ ότι είναι και μια επιπλέον προσπάθεια να σου βοηθήσουμε και στο εξωτερικό.
Και είναι και λιγότερο το κόστος για τον Κύπριο, φαντάζομαι, που έχει τα προϊόντα στην Κύπρο, για να έρθουν να μας δουν εμάς. Είναι πιο χαμηλά. Είναι πιο χαμηλά. Και εμείς να παρουσιάσουμε κάποια πακέτα, ούτως ώστε να τους βοηθήσουμε στην αρχή, γιατί η αρχή είναι η δύσκολη. Ναι. Και γι' αυτό, όπως σας είπα, με χορηγούς που βοήθησαν αυτή την προσπάθεια, προσπαθήσαμε και εμείς με χαμηλά κόστα να μπορέσουν να έρθουν και ευχαριστούμε και την Airfreight, την εταιρεία που μας βοήθησε με αυτή την προσπάθεια, ώστε μπορούν ο κόσμος να στείλει κάποια προϊόντα στην Κύπρο. Και είναι μια καλή προσπάθεια, αν ξέρω αν μας ακούει το κοινό του, οι Κύπροι και οι Ελληνοκύπροι που ζουν στην Αγγλία, να, αυτό που έμειναν από σήμερα να έρθουν εδώ να γνωρίσουν τα προϊόντα, γιατί είναι όντως πάρα πολύ ωραία και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από οτιδήποτε ξένο προϊόν υπάρχει. Και όπως μου είπε ο κύριος Ανδράς που είναι στα κρασιά πιο κάτω εδώ, που είναι εδώ Αγγλία, είναι ότι οι Κύπροι εξωτερικού στηρίζουν τα κυπριακά τα προϊόντα, διότι νιώθουν ότι κατά κάποιον τρόπο επιστρέφουν πίσω κάτι στην πατρίδα τους. Είναι εξαιρετική αυτή η προσπάθεια που κάνετε, όχι μόνο εδώ τώρα για το Λονδίνο, αλλά γενικά σαν World Trade Center. Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ακόμη πιο γνωστό και στην Κύπρο για τις εταιρείες, όχι ότι δεν είναι ήδη γνωστό. Έχω γνωρίσει και έχω έρθει στην έκθεση σας προσωπικά στο Τρακασόλ που λέει στη Λέμεσο, καθώς είμαι και από τη Λέμεσο. Και πρέπει να γίνει ακόμα πιο έντονη προσπάθεια. Συγχαρητήρια. Με αυτά που κάνετε και εσείς που το παρουσιάζετε, μας βοηθάτε και εμάς. Σίγουρα και με τα media, γιατί πάντα έχουμε μεγάλους media sponsors που βοηθούν στην προβολή της έκθεσης. Αλλά σίγουρα ναι, χρειάζεται άλλη προσπάθεια. Και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί να το κάνουμε πιο γνωστό. Οπότε, όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σας, πού σας βρίσκει. Έχουμε και την ιστοσελίδα μας στο World Trade Center Cyprus, αλλά επίσης και το Made in Cyprus έχει δική του ιστοσελίδα, The Made in Cyprus Exhibition. Θα μπορούν να μας βρουν και στο Facebook και στα social media, αλλά και στην ιστοσελίδα μας. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι δεν έχετε έρθει, να έρθετε να δείτε εδώ τα προϊόντα. Είναι εξαιρετική η προσπάθεια που κάνετε. Συνεχίστε και ακόμα πιο δυναμικά. Και εμείς και σαν Hellenic TV και ίσως και σαν Κύπρος σε άλλα επίπεδα να μπορούμε να σας στηρίξουμε περισσότερο, θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Βρισκόμαστε στο περίπτερο του Οινοποιείου της ΠΑΦΟΥ και δίπλα μας έχουμε τον κύριο Μαρίνο. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μου βάλατε να δοκιμάσω? Είναι η Σεν Βαρνάβας κουμανταρία. Είναι το κρασί που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό των Κυπριακών πριν μια εβδομάδα. Πολύ όμορφα. Να δοκιμάσουμε. Γεια σας. Πολύ ωραίο. Είναι το παραδοσιακό κρασί της Κύπρου, η μανταρία, που γίνεται από τον 13ο αιώνα με τον ίδιο τρόπο, το συγκεκριμένο κρασί. Η εταιρεία μας όμως φτιάχνει όλων των ειδών τα κρασιά. Πείτε μας λίγο λόγια για την εταιρεία σας, νομερώστε μας λίγο. Το Οινοποιείο λέγεται Καμαντέρενα, που είναι η ονομασία της περιοχής που έχει χτιστεί το Οινοποιείο. Είναι η εταιρεία του Σόδα, που είναι συνεργατισμός, είναι συνεταιρισμός πολλών αμπελουργών. Και φτιάχνει όλων των ειδών τα κρασιά στην Κύπρο. Όποιος περνάει δηλαδή από εδώ, του δίνεται να δοκιμάσει. Ναι, εδώ είμαστε για να δοκιμάσει ο κόσμος τα κρασιά μας, όχι για να πουλήσουμε, αλλά για να τα γνωρίσει ο κόσμος και ταυτόχρονα ψάχνουμε για αντιπρόσωπον εδώ στην Αγγλία. Τι τους προτείνετε κυρίως να δοκιμάσει? Ο καθένας του τι του αρέσει. Αν του αρέσει το λευκό ή το ερυθρό ή το ροζέ ή τα γλυκά ή τα ξηρά, ό,τι θέλει ο καθένας. Έχετε ξανάρθει στο Wine Festival? Όχι, πρώτη φορά έρχομαι στο Wine Festival και σας είπα, ο λόγος είναι ότι ψάχνω να βρω αντιπρόσωπο και πιστεύω ότι εδώ είναι ο καταλληλότερος τόπος. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Εγώ ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Welcome to the Wine Festival again, Cyprus Wine Festival. We've got Maria here, who's got a company called Chocolate Moments. And obviously it's a lot of chocolate and sweet things, and she's going to tell us all about it. I'm serious. Hi. I developed the company Chocolate Moments. I wanted to merge my love of chocolate with my love of Cyprus, and all my fillings and flavours are inspired by Cyprus. So I have the Triandafilo truffle, which is my rose truffle. I have my Kypriako cafe, which is my Medrio coffee cup, which is a milk chocolate cup filled with Greek coffee flavoured fondant. And then we have our famous chocolate brownie inspired by Cyprus. So we have a dashin, a swirl on the top. Yum. And they are also gluten and lactose free as well for anyone with any allergies. Perfect. Sounds perfect because I am actually
I have to have lactose free, so it's perfect for me. We did discuss it, and we said that you, although it does include some sugar, you're going to be doing something very special soon as well, aren't you? I am. And it's going to be without sugar as well, and using an alternative, I hear. Is that right? That's right. So that will be perfect for myself. I'm going to name it after you as well. Thank you. We'll look forward to that. We should look forward to that. I'll be there promoting it for you, definitely. Thank you. So I love all the idea of all the Cyprus influences with Idrian Dafilo. That's all my, you know, kind of stuff. For me, it's fantastic. And obviously, because I do like all the health, I am very health conscious, and I do like this. I think it's a fantastic idea. If somebody wants to get hold of you, how will they go about it? So we're on social media, so Facebook, Instagram, Twitter, Chocolate Moments UK or Chocolate Moments London. We have a website, but it's not up and running at the moment. But yeah, social media, you'll find us, no problem. Great. And I'll be there alongside you always. Excellent. Thank you. Thank you so much, Maria. You're welcome. I'm really looking forward to it all. Thank you. Nice to meet you. And you. Bye now. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της Κύπρου, όπου δίπλα μας είναι ο κύριος Γιάννης και ο κύριος Προκόπης, όπου θα μας μιλήσουν για τα κυπριακά κρασιά. Γεια σας. Ναι, σερβίρουμε εδώ τον κόσμο που έρχεται να δοκιμάζει τα κρασιά τα κυπριακά. Αυτά. Τι τους προτείνετε κυρίως να δοκιμάσουν? Οπωσδήποτε. Όποιος δεν να τα δοκιμάσει, για να δούνε, να τα αγοράζουν μετά. Πολύ όμορφα. Έχετε ξαναέρθει εδώ στο Wine Festival? Συνέχεια. Για 30 χρόνια είμαι εδώ στο Wine Festival που σερβίρω. Ναι, δουλεύω εδώ τσάπα, δηλαδή, ναι. Πολύ όμορφα. Ο κόσμος που έρχεται και σας βλέπει και κάθε χρόνο, τι σας λέει? Εδώ είναι για 36 χρόνια που κάνουμε το Wine Festival. Το Wine Festival το κάνουμε για 36 χρόνια και έχουμε πάντοτε κόσμο και προπάντων αρχίσαν πολλοί Άγγλοι και ξένους κόσμος να έρχεται εδώ που τους αρέσει, διότι τους δίνουμε όσο κρασί θέλουν free. Τα κρασιά τα κυπριακά είναι εύγευστα κρασιά και σερβίρουμε εδώ όσο θέλουν να πιούσουν. Αυτά, τι να σου πω για τα κρασιά. Τα κυπριακά κρασιά πού μπορεί να τα βρει ο κόσμος? Μπορεί να τα βρει σε όλα τα κυπριακά καταστήματα. Τα κυπριακά καταστήματα τα βρίσκεις τα κρασιά. Σε πολλά από τα όσα πουλούν πιο τα κρασιά. Σήμερα εδώ πέρα, υπάρχουν εδώ πέρα σήμερα, στα περίπτερα. Πολύ όμορφα. Το γύρω νου μπορούν να τα βρουν. Ωραία. Είπατε ότι έρχονται και ξένοι και δοκιμάζουν. Πάρα πολλοί ξένοι έρχονται εδώ. Βρετανοί, ξένοι, ναι. Τους αρέσει το κρασί και πάρα πολλοί όσοι έπιαν Κύπρο προπάντων, τους αρέσει να έρθουν να πιούν τα κρασιά εδώ και να τα αγοράσουν. Εμείς δεν πουλούμε εδώ, σερβίρουμε μόνο. Τι σας λένε κυρίως οι ξένοι για τα κρασιά, για τα κυπριακά κρασιά? Τα γουστάρουν τα κυπριακά κρασιά οι ξένοι, διότι έχουμε πολλά καλό κρασί, πολύ καλό κρασί εμείς στην Κύπρο. Ναι. Πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσοι ξένοι δοκιμάζουν, λένε ότι είναι ωραίο κρασί, το κυπριακό κρασί. Ναι. Όλοι οι ξένοι που δοκιμάζουν λένε ότι είναι ευχαριστημένοι. Πολύ ωραίο κρασί λένε. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay. Καλησπέρα σας από το περίπτερο του Famagusta Association. Είμαστε εδώ με μέλη της Επιτροπής και με τον πρόεδρο, τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου, και θα μας πούνε δύο λόγια για το πώς τους φαίνεται το Wine Festival φέτος, τι διαφορές με πέρσι ίσως, πώς σας φαίνεται η διοργάνωση που είναι η δεύτερη φορά για φέτος εδώ στο Λιβάλι. Πρώτα απ' όλα τα συγχαρητήρια μου στην Παρικιακή και όσους συνέβαλαν σε αυτήν την ωραία εκδήλωση, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Είναι έτσι μια μεγάλη γιορτή για την Παρικία, που έχουν την ευκαιρία όλοι να εκθέσουν τα προϊόντα τους, αυτοί που έχουν προϊόντα να εκθέσουν, ο κόσμος να έρθει, να δώσει τη βόλτα του, να δει τους φίλους τους γνωστούς, και πραγματικά τους αξίζει έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτήν την τόση καλή δουλειά που έχουν κάνει. Το σύνδεσμος Αμοχώς του λαμβάνει μέρος σε αυτήν την εκδήλωση σχεδόν κάθε χρόνο, τα τελευταία πιστεύω 7-8 χρόνια,
και εκθέτουμε φωτογραφίες της πόλης μας. Όπως βλέπετε, έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες της πόλης μας και το κάνουμε αυτό όχι μόνο για να δώσουμε το μήνυμα ότι εμείς ακόμα συνεχίζουμε τον αγώνα και δεν πρόκειται να σταματήσουμε τις προσπάθειες για να πάμε πίσω στην αμόχωστον εμείς οι παρουσιώτες, αλλά ταυτόχρονα και όλοι οι πρόσφυγες οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους και αναγκάστηκαν να πάνε στη ξενιτιά. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε. Και δεν είναι μόνο για τους ξένους, δεν κάνουμε ένα απλώς λόμπι, διότι έχουμε και τα φυλάδια εδώ με τα διάφορα resolutions των ΗΕ. Ταυτόχρονα θέλουμε να δώσουμε και το μήνυμα στους Κύπριους, στους πρόσφυγες, ότι ακόμη εμείς προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε και τους καλούμε και αυτούς να μας ακολουθήσουν σε αυτόν τον δρόμο που έχουμε πάρει, διότι θέλουμε και τη δική τους εθελοντική προσπάθεια, συνεισφορά, για να μπορέσουμε στο τέλος να πετύχουμε το σκοπό μας. Ο Σύνδεσμος Αμοχώστου κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά και λόπι στους περισσότερο στους βουλευτές από οτιδήποτε άλλο, στους Άγγλους βουλευτές εδώ, του εργατικού κόμματος. Έχετε στήριξη από τον Τζέρεμι Κόρμπιν, από όσο ξέρω. Βεβαίως, έχουμε μεγάλη στήριξη από τον Τζέρεμι Κόρμπιν προσωπικά και ειδικά έχει πει πολλές φορές στα δικά μας events activities ότι αν και εφόσον γίνει πρωθυπουργός, Θεού θέλοντος, τότε θα τιμήσει την υπογραφή της Αγγλίας του 1960, που είναι guarantor, τέλος πάντων, της ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου. Έτσι ελπίζουμε ότι ο αγώνας μας είναι μεγάλος, οι προσπάθειες πολλές, ότι κάποια μέρα θα δικαιωθούμε. Είναι πολύ είναι σημαντικό και βοηθητικό που υπάρχει τέτοια στήριξη από κάποιον που είναι αυτή τη στιγμή πολύ πιθανό να γίνει πρωθυπουργός. Και ευκαιρία να σας πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ εσάς στο Hellenic TV, στο LGR, στις εφημερίδες που μας στηρίζετε με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Όλοι θέλουμε να συμβεί έτσι κι αλλιώς αυτό δεν είναι. Η κυπριακή κυβέρνηση, εμείς κάνουμε τις ενέργειες μας εδώ με τους βουλευτές, αλλά από την άλλη πλευρά θέλουμε η κυπριακή κυβέρνηση οπωσδήποτε να προωθήσει το θέμα της Αμοχώστου στις επερχόμενες διαβουλεύσεις για το Κυπριακό. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε εμείς από εδώ που είμαστε να προσπαθούμε να βάζουμε το θέμα της Αμοχώστου μπροστά, να παίρνουμε ψηφίσματα από τη Βουλή των Άγγλων, από το Αγγλικό Κοινοβούλιο, που να λέει ότι πρέπει να επιστραφεί η αμόχωστος άμεσα στους δικαιούχους τους, στους δικαιούχους της, αλλά σαν πρώτο βήμα για τη λύση του Κυπριακού. Αλλά η δική μας η πλευρά μην το βάζει επιτακτικά αυτόν το θέμα σε διαπραγματεύσεις. Έτσι κάνουμε έκκληση στην κυβέρνηση, στον πρόεδρο Αναστασιάδη, στις επερχόμενες διαβουλεύσεις για το Κυπριακό, να βάλει αυτόν το θέμα επιτακτικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Τα καλύτερα. Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Και να περάσετε και όμορφα στο Wine Festival. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Το όνομά σας? Ανδρούλα. Για πείτε μας δύο λόγια για το σύνδεσμο, τη δική σας συνεισφορά. Είμαι μέλος του σύνδεσμου και όλοι εργαζόμαστε σκληρά για την επανένωση της Κύπρου. Τη λευτεριά. Και να δοθεί αμόχωστος πίσω και όλα τα άλλα μέρη. Από ό,τι ξέρω ήταν ένα πολύ όμορφο τουριστικό μέρος, πολύ ζωντανό. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκεται, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα. 121 ξενοδοχεία είναι όλα ερείπια τώρα, στο κλειστό μέρος. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και πολεμάμε για όλους τους πρόσφυγες. Για να επιστρέψουν τα σπίτια τους και την περιουσία τους. Κατά κάποιον παράξενο τρόπο δεν την δίνουν πίσω τη Φαμακούστα. Κατά κάποιον παράξενο τρόπο. All these years από το 1974 μέχρι τώρα, 2018, και they still are not negotiating properly to να μας δώσουν τη Φαμακούστα πίσω στους νόμιμους κατοίκους της. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος?
Είναι, εγώ το θεωρώ σαν μια εκδίκηση. Εκδίκηση. Κάτι σαν εκδίκηση το θεωρώ εγώ αυτό. Για να μην τους αφήνουν να έρθουν στα σπίτια τους ο κόσμος. Και να είναι έρημοι τόσα χρόνια. Δεν μπορώ να το αδιανοηθώ. Είναι μεγάλη αδικία. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος και θα μας πει εδώ και μερικά ακόμα λόγια οι κυρίες εδώ. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ για να προωθήσουμε το θέμα της αμοχώστου. Η αμοχώστος πρέπει να δικαιωθεί. Είναι 43 χρόνια που είναι κλειστή, είναι γεμάτη φίδια, δεν μπορεί κανένας να πάει κοντά και πρέπει η κυβέρνηση να κάνει κάτι να δοθεί, διότι είναι κρίμα η πιο όμορφη πόλη της Κύπρου να είναι κλειστή, να μην μπορεί να μπει κανένας μέσα. Εμείς εδώ στην Αγγλία προσπαθούμε, προσεγγίζουμε καθημερινά τους Άγγλους βουλευτές, οι οποίοι από εμάς, από το Φαρμακούστα Association, μαθαίνουν για την Κύπρο, διότι οι περισσότεροι δεν είχαν ιδέα τι γινόταν στην Κύπρο. Έτσι προσπαθούμε σχεδόν μια-δυο φορές το μήνα να πηγαίνουμε στη Βουλή, να έχουμε συναντήσεις με αρκετούς από τους βουλευτές, για να μπορέσουν ίσως πιέσουν την Αγγλική κυβέρνηση, η οποία είναι μία από τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις, ίσως κάνουμε κάτι, μπορέσουμε να πάμε πίσω στην πόλη μας. Είναι κρίμα, διότι από το 1979-80 οι τότε κυβερνήσεις είχαν υποσχεθεί ότι η αμόχωστος θα επήγαινε πίσω. Και γι' αυτόν η αμόχωστος έμεινε κλειστή και περικυκλωμένη με σύρματοπλέγματα. Αυτά έχω να πω. Ξέρω ότι έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για αυτή την περίοδο. Ένα από αυτά που έχω διαβάσει είναι της Νάντια Μάρξ. Αυτά τα βιβλία, γενικά, ό,τι έχει γραφτεί όλα αυτά τα χρόνια, έχουν βοηθήσει το έργο σας? Πιστεύω ναι. Ίσως πιο πολλοί κόσμος έχει δει το ότι έχει συμβεί. Αλλά πρέπει να γραφτούν από την πλευρά μας, από κάποιους δικούς μας, από κάποιους που έζησαν την κατάσταση εκεί, από κάποιους που είναι εγκλωβισμένοι στην Καρπασία, από κάποιους από τους Κύπριους οι οποίοι είχαν κάνει στις τουρκικές φυλακές, οι οποίοι δυστυχώς όταν εγκλωβίστηκαν αντί να τους αφήσουν να περάσουν και να πάνε στην ελεύθερη Κύπρο, τους είχαν στείλει όλους άλλους στις φυλακές στο Σεράι, στη Λευκοσία και άλλους στην Τουρκία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσα πολλά να πούν, αλλά κανένας. Λυπούμε που θα το πω, κανένας δεν τους προσέγγισε να πούν την πραγματικότητα. Τι είχε συμβεί τότε. Να μια καλή ιδέα για το σύνδεσμο λοιπόν. Μπορείτε να εκδώσετε ένα βιβλίο με συνεντεύξεις ανθρώπων που έχουν ιστορίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές να ακουστούν και είναι η πραγματικότητα. Είναι απλητικές και ό,τι έπρεπε τα είδαν με τα ίδια τους τα μάτια. Διότι δυστυχώς οι πιο μεγάλοι έχουν πεθάνει. Έμειναν δύο γενναίες. Άμα πάνε για αυτές οι δύο γενναίες, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας δεν θα ξέρουν. Θα ακούν και θα νομίζουν ότι ήταν απλώς ένα παραμύθι. Άρα ελπίζω φέτος όταν θα σας ξαναδούμε εδώ να έχετε το βιβλίο στα σκαριά. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ξέρω τον αγώνα που γίνεται για την αμόχωστο. Ξέρω την προσπάθεια που κάνουν εδώ στο εξωτερικό, στην Αγγλία. Γνωρίζω, ξέρω το Βαρόσι και την αμόχωστο ίδια, γιατί ο συγχωρισμός είναι ο άντρας μου από το Ριζοκάρπασο. Ξέρω την ομορφιά του, ξέρω όλα τα χοτέλ στα οποία είναι τώρα αυτή τη στιγμή έρημα και τα έχουν τα τρονταφίδια, πιστεύω ότι είναι γεμάτα από φωλιές και φίδια. Πράγματι όμως έπρεπε και η κυβέρνηση να έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, δηλαδή να προωθήσουν, να συντομεύσουν, να δοκιμάσουν, να βοηθήσουν και αυτοί κάποια μέρα να ελευθερωθεί αυτή η πόλη, η οποία είναι νεκρή πόλη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τίποτε δεν μπορεί να κάνει σε αυτή την πόλη. Είναι κρίμα, νεκρή ζώνη, ναι βέβαια. Και είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Είναι μια πόλη, μια όμορφη πόλη που τη θέλουμε και την δικιά μας. Και πρέπει να την καταλάβουμε μια μέρα. Όσο για αυτό το βιβλίο, πολύ ωραία ιδέα, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω εδώ μία η οποία είναι συγγραφέας και painter, η Μαρίνα Ιπετρή, η οποία νομίζω θα διαφερθεί πολύ. Έχω πάει δύο φορές στην Κύπρο, σαν καλλιτέχνης, είμαι κατενθουσιασμένη. Δεν πήγα ποτέ να δω την πράσινη γραμμή, γιατί για μένα δεν υπάρχει.